Ακόμα και τα αστέρια χρειάζονται ένα διάλειμμα. Πίνοντας Βίκος Πορτοκαλάδα. Η μόνη με φυσικό μεταλλικό νερό. Θέλει ταλέντο να είσαι τόσο φυσικός. Καλώς ήρθατε
Καλώς ήρθατε στο εορταστικό Junior Music Stars. Ελπίζω να περάσατε όμορφα Χριστούγεννα. Εμείς απόψε αποχαιρετούμε τον χρόνο με τον πιο ζεστό και αισιόδοξο τρόπο. Και νομίζω πως το έχετε ήδη καταλάβει αυτό από την πρώτη κιόλας εμφάνιση των παιδιών. Μπορείτε, επαναλαμβάνω, να ακούτε συνεχώς τα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια τους σε αυτό εδώ το CD. Christmas Junior Music Stars. Ήδη κυκλοφορεί στα καταστήματα, αλλά και ψηφιακά. Θυμίζω επίσης ότι μέρος των εσόδων θα διατεθούν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Οι πρώτοι που αγόρασαν το CD δεν είναι άλλοι από τους δασκάλους μας. Να καλωσορίσουμε την Ευγενία Μανολίδου. Χρόνια πολλά και πάλι. Το Γιάννη Βαρδί. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Πολλά. Την Ευρυδίκη. Χρόνια πολλά, Ευρυδίκη. Και τον Νίκο Μουριώτη. Χρόνια πολλά, φλε. Πρέπει να πω πως και οι τέσσερις κάνετε εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά. Εξαιρετική δουλειά. Και αυτό δυσκολεύει όλο και περισσότερο την ψηφοφορία στο τέλος της βραδιάς. Οι δύο ομάδες είστε πάρα πολύ κοντά σε αστέρια. Αυτό πρέπει να σας το πω. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη. Το μόνο σίγουρο είναι πως δύο παιδιά, ένας μουσικός και ένας τραγουδιστής, θα κερδίσουν τις μουσικές τους σπουδές στο Οδείο Φίλιππος Νάκας. Μέχρι την ενηλικίωσή σας. Μέσω της νέας συνεργασίας του Οδείου Φίλιππος Νάκας με το Hellenic American College, ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου μαζί με το πτυχίο ή το δίπλωμά σου από το Οδείο, παίρνεις και Bachelor of Music από το Hellenic American University. Το πρόγραμμα συνεργασίας έχει εφαρμογή στη κλασική και στη σύγχρονη μουσική. Το λέω για να ακούει η κυρία από εκεί, η Ευγενία. Έτσι. Για να μην νομίζω ότι κάνουμε μόνο σύγχρονη μουσική εδώ. Κάνουμε και κλασική μουσική. Εννοείται. Εντάξει. Η βάση για όλα. Έτσι, μπράβο. Ενώ οι ίδιοι απόφοιτοι του Οδείου μπορούν να πάρουν Bachelor Μουσικής σε δύο μόνο χρόνια. Ας φωνάξουμε στην παρέα μας την Αντωνία Καλυμούκου. Καλώς την, καλώς. Χαίρετε, τι μου κάνετε. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά. Έλα να μας θυμίσεις λίγο τα διαδικαστικά, σε παρακαλώ. Καλησπέρα και από εμένα και χρόνια πολλά. Και απόψε δύο παιδιά, ένας μουσικός και ένας τραγουδιστής, θα ξεχωρίσουν ως οι καλύτεροι από τους καλύτερους. Οι 14 μουσικές προσωπικότητες από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και την Κύπρο και ο Γιώργος Θεοφάνους με τους δασκάλους μας, θα αποφασίσουν για τους δύο Junior Music Stars της βραδιάς. Όλα τα παιδιά μπορούν να μαζέψουν αστέρια και να τα χαρίσουν στην ομάδα τους. Και φυσικά η ομάδα που θα μαζέψει τα περισσότερα αστέρια στο σύνολο των shows, τι θα είναι? Θα είναι αυτή που θα πάει στον τελικό. Στον τελικό οι δύο μικροί μας νικητές θα κερδίσουν ένα μεγάλο δώρο. Η Aegean θα φροντίσει να κάνει το ταξίδι όνειρο κάθε παιδιού πραγματικότητα. Και ποιο είναι αυτό? Ένα ταξίδι στη μαγευτική Euro Disney. Η Aegean θα κάνει δώρο στους δύο νικητές και την οικογένειά τους ένα φανταστικό τριήμερο στη Euro Disney που θα περιλαμβάνει τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και τη διαμονή και τη διασκέδασή τους μέσα στη Euro Disney. Έτσι, έτσι. Αντωνία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, καλή συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα τα παιδιά διαγωνίζονται σε διασκευές και τραγούδια που κρύβουν προσωπικές ιστορίες. Επέλεξε μία διασκευή που θα μας ξεσηκώσει. Άλλωστε, αυτό δεν κάνει κάθε φορά η Αλεξάνδρα. Λοιπόν, ερχόμαστε στην Αλεξάνδρα. Πώς είσαι? Γεια σας, καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε πάλι δύο διασκευές για σένα. Έχουμε να προτείνουμε. Εγώ λοιπόν θα σου πρότεινα να πεις ένα κομμάτι του Τσιτσάνη, δεν το ξέρεις βέβαια λογικά από την πρώτη εκτέλεση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει από ένα άλλο συγκρότημα που λέγονται η Mamba LD. Είναι ένα πολύ... Τους ξέρω. Σίγουρα τους ξέρεις. Ναι, είναι πολύ, ένα πολύ χαρούμενο κομμάτι, πάρα πολύ εύθυμο και όπως το έχουν κάνει, νομίζω το αναδεικνύει ακόμα περισσότερο. Εγώ από την άλλη πλευρά σκεφτόμουν ότι πάρα πολύ στη φωνή σου τελικά μπορεί να ταιριάζει ένα κομμάτι το οποίο και αυτό είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο και δείχνει μια άλλη πλευρά. Βέβαια, θεωρώ ότι μουσικά είναι περισσότερων απαιτήσεων από ότι το Ακρογελιές Δειλινά. Γι' αυτό λοιπόν διάλεξα το τραγούδι που αρχικά είχε πει η Νίνα Σιμών, το Feeling Good,
Είσαι διασκευή του Michael Bublé, που είναι πάρα πάρα πολύ... Το ξέρω, το έχω ακούσει, είναι υπέροχο. Είναι κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ αγαπητό κομμάτι. Ένα δημοφιλές και πολύ δύσκολο. Θα ήθελα να με βοηθήσετε λίγο, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αν μπορούσα να τα τραγουδήσω για ένα μικρό σημείο, ώστε να μπορούν να με βοηθήσουν και τα παιδιά. Και βέβαια. Fish in the sea, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Το I'm feeling good. Χέρια. Κανείς. Είναι πιο χορευτικό το απλό. Ραδιάζει γύρω και η νύχτα απλώνει σκοτάδι βαθύ. Σήμερα με το τραγούδι που διάλεξα, εκτός από πολύ τραγούδι, είχα και πολύ χορό. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ο χορός σε βοηθάει να είσαι πάντα στο ρυθμό. Και ένα, δύο, τρία. Το μόνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι κάποια στιγμή όταν ανεβαίνει επάνω, κάνει αλλαγή registers από στιθική σε ψεύτικη. Τον ήλιο που έχει χαθεί. Τον ήλιο που έχει χαθεί. Και αυτές οι αλλαγές είναι λίγο επίφοβες, λίγο. Μπορεί να το έχουν πλανέψει. Το ενθουσιασμό σου είναι τόσο πολύ μεγάλος που δεν προσέχεις πάρα πολύ τη μουσική. Έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στην κίνηση, αλλά άφησε πίσω τη φωνή, που για μένα είναι ακόμα πιο σημαντική. Μπορεί ακόμα, μπορεί. Θέλει μια ιδέα περισσότερη προσοχή από σένα όσον αφορά την τονικότητα. Θεωρώ ότι τα λαθάκια στην τονικότητα μπορεί να τα έκανε επειδή μπορεί να ήταν πιο χαλαρή. Οπότε πάμε στη σκηνή χορεύοντας και τραγουδώντας. Μπράβο σου και μπράβο σας! Μπράβο σας όλους! Τι καταπληκτικά που παίξατε αυτό το τραγούδι! Και τι καταπληκτικά που το είπες! Τι καταπληκτικά που το είπες! Για να ακούσουμε λοιπόν, δασκάλα, ευχαριστημένη! Καλά τώρα! Αυτά τα τραγούδια είναι σαν να έχουν γραφτεί για την Αλεξάνδρα!
Το έγραψε πριν πόσα χρόνια ο Τσιτσάνης αυτό. Δεν έχει σημασία. Η Αλεξάνδρα έχει έναν τρόπο να κάνει τα κομμάτια δικά της. Αλεξάνδρα μου, ήσουν πολύ καλή. Πάτησες πάρα πολύ ωραία στον τόνο σου. Έκανες και αυτά τα ωραία έτσι με τη δική σου τη χρειά, την πολύ χαρακτηριστική, την πολύ αλεξανδρινή χρειά. Αλεξανδρινή. Κατοχυρώθηκα. Μας γύρισες έτσι μερικούς μήνες πίσω στο καλοκαίρι. Μας έκανες να νιώσουμε πολύ ζεστά και όμορφα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ο δάσκαλος μας δίπλα. Αλεξάνδρα μου, μπράβο. Μ' άρεσε που πρόσεξες την τονικότητά σου. Παρ' όλα αυτά, ήσουν εκφραστικότατη όπως είσαι πάντα. Με πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Πολύ. Και θέλω να συμφωνήσω και εγώ με την Ευγενία ότι όντως το κομμάτι αυτό σου τέριαζε γάντι. Ήταν πάνω σου. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Έτσι. Ευρυδίκη, τι λες? Εγώ θέλω να σου πω ότι μου άρεσες πάρα πολύ, ειδικά η κίνησή σου και η έκφρασή σου. Έβγαζες έτσι μια μεγάλη χαρά. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αυτός ο μεγάλος ενθουσιασμός που έχεις πάντα σήμερα σε οδήγησε λίγο σε μια υπερβολή στην έκφραση του τραγουδιού, στην ερμηνεία σου. Αυτό θέλω με όλη μου την αγάπη, γιατί πραγματικά πάντα με αγάπη, μου πάντα αρέσει με αγάπη. Οτιδήποτε κάνεις μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό θέλω να σου το πω, να το προσέξεις. Η Αλεξάνδρα είναι έτσι. Τον έχει αυτόν τον ενθουσιασμό. Δεν έτσι. Τον φτιάχνει δηλαδή για το κομμάτι. Όχι, η Αλεξάνδρα δηλαδή, είναι ο εαυτός της. Ακριβώς επειδή είναι ο εαυτός θεωρώ της. Θεωρώ ότι βγάζει τον εαυτό της μέσα από το κομμάτι. Αυτός ο υπερβολικός εντός εισαγωγικών ενθουσιασμός. Και εμένα στην αρχή με ξένιζε όταν την είχα πρωτοακούσει, αλλά μετά όταν τη γνώρισα, κατάλαβα ότι αυτό είναι και στοιχείο του χαρακτήρα της. Ναι, είναι στοιχείο της. Αυτό είναι στοιχείο του Οπότε, χαρακτήρα της. Αλλά επειδή βλέπω. Είμαστε εδώ για να λέμε αυτό που βλέπουμε στα παιδιά και να γίνονται καλύτερα και να μαθαίνουν, εγώ πρέπει να δεις πω αυτό που βλέπω με τα δικά μου μάτια. Μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά ο τρόπος που έπαιξες με τη φωνή σου και έβαλες μέσα και τις εβδόμες και τις ενάτες. Αυτό το φινάλε σου που το κάρφωσες εκεί ήταν εξαιρετικό. Αλλά όλο το υπόλοιπο είχε να κάνει με τη δική μου ματιά. Έτσι, και τη δική σου ματιά θέλουμε άλλωστε. Ο Νίκος δίπλα. Θα συμφωνήσω με όσα είπαν οι κύριοι και οι κυρίες. Θέλω να πω ότι πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη αντίληψη να προσαρμοστείς πάνω σε μια διασκευή, σε ένα τραγούδι, να το κάνεις δικό σου. Αυτό το πράγμα δηλαδή που έκανε σήμερα η Αλεξάνδρα. Νομίζω ότι αυτό είναι στοιχείο της προσωπικότητάς της. Θα διαφωνήσω με την Ευρυδίκη πολύ πολύ καλοπροαίρετα κι εγώ, λέγοντας ότι αυτό είναι ένα στοιχείο της Αλεξάνδρας που αγαπάμε όλοι πάρα πάρα πολύ. Βεβαίως. Το θέλουμε πάρα πολύ και νομίζω ότι τέριαξε εδώ στην διασκευή που ακούσαμε. Συγχαρητήρια και στην ορχήστρα μας για ακόμα μια φορά. Έτσι. Μπράβο σε όλους. Για αυτό και που κυρίως... Συγχαρητήρια στην Αλεξάνδρα. Είμαι Έτσι. Πάρα πολύ ικανοποιημένος. Θα μείνω στην φράση και στη λέξη καρφώνει. Πραγματικά καρφώνει τις νότες. Σαν μαραγκός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν μαραγκός. Λοιπόν, πάρ' το χαμόγελο σου και τη θετική σου ενέργεια. Αυτό θέλω, τίποτα άλλο. Πήγαινε στο family room. Αυτό. Καλώς την α, όχι υπέροχη. Σογιά. Ξέρεις πόσο περήφανη είναι η οικογένειά σου, να έχει φίλοι. Ας περάσουμε στο επόμενο αστέρι μας. Σε κάθε του εμφάνιση μας συγκινεί όλους. Απόψε έχει στόχο να μας εντυπωσιάσει με την ταχύτητά του, παρακαλώ. Ας υποδεχτούμε τον Σπύρο! Σπύρο, είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να σου προτείνω ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από την παράδοσή μας. Με καταγωγή από τη Λέρο των Δωδεκανήσων που αναφέρεται στην Ξενιτιά, το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδανικό τραγούδι για να παιχτεί από κανονάκι. Είναι το Τζιβαέρι. Αχ, η ξενιτιά το χαιρέται. Αυτό σκέφτηκα εγώ για σένα και πιστεύω πραγματικά ότι αν το επιλέξεις θα μας συγκινήσεις. Εγώ έχω να σου προτείνω κάτι το οποίο για να σε τελεάσω κιόλας λίγο περισσότερο θα σου δώσω τη δυνατότητα να παίξεις λίγο πιο γρήγορα. Υπάρχει ένα παραδοσιακό τραγούδι που λέγεται «Καναρίνι μου γλυκό». Ξέρεις. Η πρώτη εκτέλεση είναι της Ρόζα Ασκενάζη. Η Ρόζα Ασκενάζη είναι μία από τις σημαντικότερες φωνές, ίσως η πρώτη και σημαντικότερη φωνή για το ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι. Και το τραγούδι το συγκεκριμένο ουσιαστικά προσδιορίζει την ζωή της. Καναρίνι μου γλυκό, εσύ μου πήρες το μυαλό. Το καναρίνι.
τζιβάρι. Όλα τα παιδιά τα περισσότερα τζιβάρι. Μισό λεπτό, περίμενε. Όλοι είπαν εκτός από το Σπύρο. Εγώ το καναρίνι θέλω. Πάμε με το καναρίνι. Το καναρίνι, το γλυκό λοιπόν. Και θα το υποστηρίξει όλη η ομάδα. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το Smoke on the Water της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Είναι ένα τραγούδι το οποίο από εκεί νομίζω ότι ξεκινάνε όλοι να μαθαίνουν σαντούρι, κανονάκι και όλα τα σχετικά όργανα. Θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που σου ταιριάζει απόλυτα. Θα αναδειχθεί και το όργανο σου μέσα από αυτό, αλλά και εσύ κυρίως. Γιατί θα μας παίξεις γρήγορα, ε? Το στίχημα σε αυτή την περίπτωση είναι αυτός που ακούει τη μουσική να αισθανθεί ότι θέλει να σηκωθεί να το χορέψει. Εγώ το αισθάνθηκα. Και εγώ το αισθάνθηκα. Σήμερα ο Σπύρος θα τολμούσα να πω ότι ήταν τέλειος. Κράτησε αυτό της λαϊκής μουσικής που είναι πολύ απαραίτητο. Εμένα με ξεσήκωσε. Ήθελα να σηκωθώ να χορέψω το κομμάτι. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έπαιξα σήμερα κανονάκι και ελπίζω όταν βγω στη σκηνή να παίξω ακόμα καλύτερα. Για να ακούσουμε και τους δασκάλους. Σπύρο, ακόμα δεν έχει μπει ποτέ χρονιά και θα θέλεις να μας βάλεις ένα πασχαλινό κλίμα. Εγώ δεν ξέρω, έχω συνδέσει όλα αυτά τα... το συρτό, αυτό το ρυθμό, με το Πάσχα. Αλλά κάτσε να δει πρώτα χρονιά πρώτα. Αλλά το πήγες πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά το πήγες. Χαμογελάτε όλοι! Εγώ είμαι, εγώ είμαι τόσο ενθουσιασμένη που ξεχάστηκε και συνέχισα να χειροκροτώ μετά από όλους. Για να ακούσουμε λοιπόν τη δασκάλα σου. Σπύρο, ήσουν πραγματικά τέλειος. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτό το πράγμα που αισθάνομαι με σένα. Κοίτα, δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελώ σήμερα. Πραγματικά νομίζω ήταν την καλύτερη σου φορά. Ναι. Πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Ο Νίκος. Συμφωνώ απόλυτα με την Ευρυδίκη. Ήταν άρτιος σήμερα, ήταν καλύτερος από κάθε άλλη φορά. Νομίζω ότι υπήρχε μια μικρή παράληψη, απλά έλειπε ο Μεζές και το τσίπουρο από το τραπέζι. Λέγαμε ότι θα πει ο παιδικό με κάτι. Τσίπουρο δεν πίνουμε. Είναι εκπομπή για παιδιά, δεν πίνουμε. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είπαμε να πιούν τα παιδιά. Μπορούμε να σου φέρουμε σοκολατούχο γάλα, άμα θέλεις. Δεν είπαμε να πιούν τα παιδιά, τα παιδιά σου πούνε πορτοκαλάδα, ακριβώς. Συγχαρητήρια, φίλε, είσαι καταπληκτικός. Είσαι Σούπερμαν. Αυτό είναι για καλό που λένε, σημαίνει ότι μας ταξίδεψε, Σπύρο. Ευγενία. Λοιπόν. Μπράβο, βρε Σπύρο.
Έδειξες πάρα πολύ ωραία. Μας κρατούσες σε αγωνία. Άκου τι θέλω να μου εξηγήσεις, γιατί δεν γνωρίζω πραγματικά. Σε έβλεπα έτσι που έπαιζες με τα δαχτυλάκια σου τόσο όμορφα και γρήγορα. Έβλεπα ότι πρόσχεις πολύ περισσότερο το αριστερό χέρι, που είναι κάτι που κάνουμε κι εμείς πιανίστες πολύ. Και θέλω λίγο να μου εξηγήσεις αυτά τα κουμπιά που άλλαζες στο πλάι με το αριστερό χέρι, τι ακριβώς κάνουνε. Εξηγήσε σε παρακαλώ μέσα σε αυτές τις 7 νότες που λέμε, που ξέρουμε όλοι, τον ντο μέχρι τον ντο, ε. Πόσες διαμοιράσεις έχει αυτό το πράγμα? Ένα ημιτόνιο. Ναι. Σε κάθε ένα ημιτόνιο έχει 6 ηχομόρια. 6! Για κάντε λοιπόν το λογαριασμό. Σε κάθε ημιτόνιο. Στα 13 ημιτόνια δηλαδή, ε. Μπήκαμε λίγο τεχνικά, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα που κάνει. Σκέψου πόσα πράγματα πρέπει να ξέρει. Εμένα δεν το χωράει το. Ξέρεις. Εδώ όμως το χωράει. Στο μυαλό του το χωράει. Έτσι. Και του βγαίνει και στα δάχτυλα. Μια χαρά. Ξέρεις ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από το μονόχορδο του Πυθαγόρα. Έχει πάρει μια χορδή και το χώριζε σιγά σιγά και έτσι γίνανε και όλα αυτά τα όργανα. Μπράβο, βρε Σπύριο, πώς μας πήγες και εσύ τόσο πολύ πίσω σήμερα. Έπαιξες πάρα πολύ ωραία. Και ναι, και μας διασκέδασες πολύ. Και αυτό που κάνουμε εδώ πέρα είναι ψυχαγωγία, δεν είναι διασκέδαση. Αγωγή της ψυχής. Σωστό. Ακριβώς. Γιάννης Βαρδής. Σπύρο, μας ταξίδεψε για ακόμα μια φορά. Θεωρώ ότι σου πάνε και τα γρήγορα κομμάτια. Πολύ. Πάρα πολύ. Επίσης θα πω ότι μου άρεσε για ακόμα μια φορά η πολύ καλή χημεία που είχες με την ορχήστρα. Δηλαδή ήταν άρτιο, ήταν φοβερό. Ήταν σαν είσαι μια γροθιά μαζί. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία σου λόγια, Γιάννη. Λοιπόν, έφυγες. Πήγαινε. Πήγαινε στα αδέρφια σου. Σπύρο. Κάθε φορά μας εκπλήσει με τις δυνατότητες της. Απόψε, επέλεξε τη διασκευή ενός τραγουδιού με υπέροχα μηνύματα. Ας απολαύσουμε την Αγγελική! Αγγελική, ναι. Αυτή την εβδομάδα θα σε ήθελα σε ένα τραγούδι, το οποίο να το έχουμε ακούσει και από ένα παιδί που είναι έτσι λίγο πιο κοντά στην ηλικία σου. Είναι ένα λοιπόν πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, λέγεται People. Και το τραγούδισε ένα κορίτσι με το όνομα Birdie. Έχει αυτή την μινιμαλιστική ενορχήστρωση που δίνει το δικαίωμα στην τραγουδίστρια να βγάλει όλο το συναισθηματικό της κόσμο. Και πρέπει να σου πω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία με την Birdie. Έγινε πολύ γνωστό και συγκίνησε ιδιαίτερα τον κόσμο. Το είδα, φαίνεται πολύ. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψεις να πω και εγώ την ιδέα μου, έτσι. Το τραγούδι λέγεται I Put a Spell on You. Έγινε πολύ πολύ γνωστό από τον Screaming Jay Hawkins, αλλά διασκευάστηκε εξίσου με πολύ μεγάλη επιτυχία από πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και από την Νίνα Σιμών, όπου με ενέπνευσε για να στο προτείνω. I put a spell on you. I put a spell on you. Να διαλέξεις το δικό μου το κομμάτι. Γιάννη, θες να πεις το people, help the people, να το πω εγώ άμα θες. Δεν θα σου κάνω τη χάρη και θα το πω εγώ το people. Επέλεξα το help the people επειδή θεωρώ πως είναι ένα τραγούδι αλληλεγγύης. Θεωρώ πως αν περισσότεροι καταλάβουν αυτό που λέω μέσα από το τραγούδι, μπορεί να με ακούσει. People, help the people. Ένας άγγελος. Αυτή ήταν η πρώτη λέξη που ήρθε στο μυαλό μου όταν ξεκίνησε η Αγγελική να μας τραγουδάει. Έχω μείνει άφωνος από την σημερινή ερμηνεία της Αγγελικής. Πέρα από τον εντυπωσιασμό, ας πούμε, με τα γυρίσματα και όλα αυτά που κάνει η Αγγελική, είναι κυρίως το feeling. Εγώ εκεί μένω πάντα. Αγάπη μου, δεν έχω λόγια. Θέλεις να τους πεις και τις ιδέες σου για τις κινήσεις? Όταν λέει and if you're homesick, give me your hand and I hold it, να πιάσω το χέρι μου. Μ' αρέσει που η Αγγελική έρχεται πάντα με προτάσεις. Πρότεινε πράγματα σε σχέση με το στίχο του κομματιού που νομίζω ότι αν γίνουν σωστά θα αγγίξουν περισσότερο ακόμα τις καρδιές μας. Ήταν λίγο παλαιτικό. Ήταν λίγο παλαιτικό αυτό. Και χάρη, έτσι. Θα ήθελα σήμερα η Αγγελική να βιώσει όλη την αγάπη και την ένταση που έχει αυτό το κομμάτι στην αναζήτηση των ανθρώπων που θα σκέφτονται ακριβώς σαν κι αυτοί και θα δίνουν ελπίδα σε όλο τον κόσμο. Θα έκανα
καταφέρω, θα δώσω το πιο μεγάλο συνέστημά μου και ελπίζω οι κριτές να ευχαριστηθούν. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry. Those heartbreak screams of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. Fiery thorns of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help people. And nothing will drag you down. Oh, and if I had a brain, oh, and if I had a brain, I'll be cold as a stone and reach out so full that turn all those good hearts away. God knows what is hiding in this world of little consequence. Behind the tears, inside the lies, a thousand slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Yes, the loneliness kept knocking. No, I need to be alone, no singing. Δεν υπάρχει ωραιότερο τραγούδι αυτές τις μέρες τις γιορτινές να το ακούμε από μια ψυχούλα σαν εσένα και πραγματικά δεν πρέπει να θυμόμαστε μόνο τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτινές μέρες, αλλά κάθε μέρα του χρόνου. Κάθε μέρα του χρόνου. Πόσο ευλογημένο κορίτσι είσαι. Πόσο ευλογημένο παιδί είσαι. Ευχαριστώ. People help people. Δεν καταλαβαίνουν, παιδί μου. Δεν καταλαβαίνουν τι ταλέντα είναι. Αυτό είναι τρομερό. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς, βρε. Εδώ έχουμε γίνει λιώμα. Μας έχεις κάνει όλους, μας έχεις ισοπεδώσει. Ποιος μπορεί να μιλήσει πρώτα, ποιος αντέχει. Ποιος είναι ο πιο ψύχρεμος από τους τέσσερις. Και η Αγγελική μας πατάει επάνω. Έρχεται η φωνή της άνοδος τροτήρας και μας λιώνει. Και μετά της λέμε, μα τι ήταν αυτό. Και λέμε, ευχαριστώ πολύ. Θα πω. Ψύχρεμος, λοιπόν, ο Γιάννης Βαρδής. Ναι, γιατί τις πήρα τις ανάσες μου και έτσι μπορώ. Ήσουν πολύ συγκινητική. Πέρα από το τεχνικό κομμάτι, ήσουν άρτια. Μπορώ να σου πω ότι ζηλεύω πάρα πολύ την τεχνική σου και μου αρέσει πάρα πολύ η χρειά σου. Είναι τόσο ωραία η χρειά σου. Πραγματικά με συγκίνησες πολύ. Ψύχρεμος δεν φαίνεσαι όμως, να σου πω. Εντάξει, είπα να ξεκινήσω πρώτος. Δηλαδή, σε βλέπω ότι δυσκολεύεσαι. Ήθελα να. Μακάρι να ξεκινήσω ξανά από την αρχή, να το ξαναδώ και να το ξαναδώ. Είναι αληθινό αυτό που λες και το ακούμε και το βλέπω. Όσα άτομα και να ήταν γύρω σου, ακόμα και τους μουσικούς που είχες background, δεν τους έβλεπα. Έβλεπα μόνο εσένα, δεν μπορούσα να δω τίποτα άλλο. Με κέρδισε τόσο πολύ. Ήσουν ένα όνειρο. Ένα όνειρο. Όνειρο. Πάρα. Εγώ συγκινούμαι και με αυτά που ακούω. Γιατί με την Αγγελική έχουμε περάσει πάρα πολλές ώρες. Την ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Χαίρομαι που διάλεξες αυτό το τραγούδι. Αλήθεια χαίρομαι που το διάλεξες, γιατί μπορούσα από την αρχή να σε φανταστώ στη σκηνή να το λες. Αλλά επειδή ακριβώς ξέρω ότι όταν είμαστε εκεί πάνω δεν είναι τόσο εύκολο να συντονιστούμε και με το συναίσθημά μας, εσύ ήσουν στον κόσμο σου. Και αυτό είναι το υπέροχο και το μαγικό, ότι ενώ είσαι εδώ πρέπει να σκέφτεσαι όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Μπήκες στο κομμάτι, μας είπες λεξούλα, λεξούλα, έκανες τις κινήσεις που έπρεπε, που ήταν αφόρμητες. Κάποια πράγματα δεν ξέρω αν τα σκέφτηκες και μόνη σου, αλλά είδα πράγματα να κάνεις πρώτη φορά εκεί. Και ήταν υπέροχο όλο αυτό. Κάθε φορά σε κάθε πρόβα είναι διαφορετική, Αγγελική. Ναι. Τα λένε πάντα στον κόσμο τους. Πάντα στον κόσμο. Καλή, ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την Αγγελική για αυτό που μας έδωσε σήμερα. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι είναι 10 χρονών αυτό το κορίτσι. 10 χρονών η Αγγελική. Και να ευχαριστήσω και τον Γιώργο για την ευκαιρία που μας δίνει με όλο αυτό το project, που πραγματικά αναβαθμίζει τα μουσικά δεδομένα σε όλη τη χώρα. Συγχαρητήρια σε όλους τους μουσικούς, στην Αγγελική. Ναι, συγχαρητήρια. Σε όλους, σε όλους. Μπράβο στην περίπτωση όλων όντως εδώ, ισχύει το people help people. Είναι μια ομαδική δουλειά, δεν είναι καθένας μπροστά. Είμαστε όλοι, δεκάδες άτομα, να μην πω εκατοντάδες, είμαστε πολλοί. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο και όλοι σας αγαπάμε με τον ίδιο τρόπο. Αλήθεια σου πω. Του έχουμε ό,τι καλύτερο που έχεις έρθει. Έφυγες. Πήγαινε στο family room, λοιπόν. Νεράιδα! Συγχαρητήρια, συγχαρητήριο. Ευχαριστώ. Ήσουν τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ καλή, μπράβο σου. Πώς αισθάνεσαι? Νεραϊδούλα μου, νεραϊδούλα μου, νεραϊδούλα μου. Θα πέσω κάτω. Αλλά θα πέσω μαλακά στα σύννεφα, εκεί με έχεις πάει. Πώς ένιωσες με αυτή την εμπειρία σήμερα? Ένιωσα πάρα πολύ χαρούμενη, όπως πάντα όταν βγαίνω σκηνή. Και δεν είχα καθόλου άγχος. Και απλώς αυτό πρέπει να κάνεις είναι να το ζεις. Συνεχίζουμε με την ομάδα της Ευρυδίκης και του Νίκου. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν δυσκολευτήκατε καθόλου να επιλέξετε τη διασκευή που θα μας παρουσιάσει ο Παναγιώτης. Και ήρθε η ώρα του Παναγιώτη, του φίλου μας. Είσαι πάρα πολύ τυχερός σήμερα. Γιατί? Θα σου δοθεί ευκαιρία να βγάλεις όλη αυτή την ενέργεια που έχεις σε ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Τέλεια! Πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι και είναι από αυτές τις φορές που είχαμε την ίδια ιδέα, δηλαδή μέσα στις λίστες μας υπήρχε αυτό το ίδιο τραγούδι και καταλήξαμε και δύο στο να σου προτείνουμε μόνο αυτό. Ένα τραγούδι θα σου προτείνουμε. Ο τίτλος του τραγουδίου είναι Smooth Criminal. Η συγκεκριμένη version είναι από ένα συγκρότημα που λέγεται Alien and Farm. Εννοείται ότι έχουμε και άλλη πρόταση για σένα πάντως, έτσι. Όχι, αυτό θα παίξω. Αυτό θέλω να παίξω. Το κομμάτι που κάναμε σήμερα ήταν φαινομενικά ένα απλό κομμάτι που όμως έχει 2-3 σημειάκια που το καθιστά αρκετά επικίνδυνο ρυθμικά. Μέσα στο ρυθμό, στο δεύτερο μέτρο, πρέπει να τονίσουμε με το πόδι αυτή την άσπλη και να κρατάμε σταθερά το ρυθμό. Ο Παναγιώτης σήμερα μου φάνηκε πραγματικά πολύ πολύ διαβασμένος και προετοιμασμένος. Η λεπτομέρεια την οποία εντόπισε και ο ίδιος σημαίνει ότι το έχει βάλει καλά στο μυαλό του και θα δουλέψει πάνω σε αυτό πάρα πολύ. Ξέρω ότι πρέπει να κάνω εξάσκηση με μετρονόμο και ο κύριος Νίκος μου είπε να μετράω από μέσα μου και όχι με το στόμα. Πρέπει ειδικά σε αυτό το τραγούδι να είσαι όσο πιο στακάτος γίνεται, γιατί όσο πιο στακάτος είσαι σε αυτό το κομμάτι, τόσο πιο δυναμισμό έχει το κομμάτι. Έτσι δεν είναι, δάσκαλε? Καλό groove που λέμε. Groove. Και το groove τι σημαίνει? Groove σημαίνει καλή διάρκεια ρυθμού. Δηλαδή να μην κοπιάζει ο ρυθμός, να έχει μια σωστή ροή. Είναι σχεδόν έτοιμος για να μας το παρουσιάσει. Χρειάζεται συγκέντρωση, ειδικά την ώρα του live. Γιατί το κομμάτι το έχει πια ο Παναγιώτης. Όλοι θα τους τρελάνε απόψη και όποιος θέλει να έρθει να μου ζητήσει το λόγο.
Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Μπράβο σου. Και σταθερό στο ρυθμό και τους κράταγες όλους αυτούς τους επαγγελματίες μαζί σου. Όλους τους οδηγούσες εσύ. Ευχαριστώ. Τι του λέει ο κύριος στο πάνω. Μπράβο, τι του λέει, τον τρέλανε. Α, πάμε στην ομάδα, παρακαλώ. Ευρυδίκη, τι λες. Το παιδί μας εδώ. Ο Παναγιώτης ήταν άψογος, εξαίρετος. Δηλαδή, κάναμε τα μαθήματά μας, είπαμε να είσαι σταθερός στο ρυθμό, να προσέξεις τις άρσεις και τα έκανες όλα τέλεια. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Ευχαριστώ, και το φινάλε σου μας το κράτηκες έκπληξη. Μπράβο. Είπαμε να σας εντυπωσιάσουμε λίγο στο φινάλε. Ναι. Ε? Λοιπόν, ο Νίκος δίπλα. Ο Παναγιώτης είναι ο ορισμός του καλού μαθητή, φίλε. Εδώ ο Παναγιώτης αποδεικνύει ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ για να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά από τις πρόβες μέχρι τώρα. Ισχύει ότι έχει δουλέψει πολύ. Είσαι φοβερός τύπος, έχεις πολύ ωραίο στυλ, μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά και καλύτερο. Ευγενία μου, τι νομίζεις για τον Παναγιώτη? Εγώ νομίζω ότι σήμερα ο Παναγιώτης μας έδειξε και μία άλλη πλευρά. Μπήκε λίγο στο πιο κλασικό κομμάτι αυτής της μουσικής. Έπαιξε ένα κομμάτι πολύ αγαπητό δικό μου, που αυτής της γενιάς το κομμάτι εγώ τα ξέρω πολύ καλύτερα από ό,τι τα υπόλοιπα. Τα χόρευες αυτά τα κομμάτια, προφανώς. Τον είδα να έχει μία ιδιαίτερη έτσι, ελαστικότητα με τις μπαγκέτες, τα χέρια, τα πόδια πετάγανε, άλλα έκανε το ένα, άλλα έκανε το άλλο. Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως. Πιστεύω ότι τον βοήθησε πάρα πολύ και υπέροχη ενορχήστρωση. Ακούσαμε πολύ έγχορδα, ακούσαμε πολύ χάλκινα. Σε ένα κομμάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε με αυτόν τον τρόπο. Το ανατρέψαμε σε λίγο πιο big band. Ναι. Και βεβαίως ο Παναγιώτης κράτησε πάρα πολύ καλά το ρόλο του Σολί. Γιάννη μου, εσύ τι λες για τον μικρό Παναγιώτη? Παναγιώτη μου, είσαι εξαιρετικός. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι βελτιώνεσαι μέρα τη μέρα με τα μαθήματά σου. Θεωρώ ότι ήσουν πολύ ωραίος με το ρυθμό, είχες ωραίο groove. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που ήσουν και πιο σοβαρό σήμερα. Μου άρεσε πολύ αυτό. Είναι το ήχος του Stars. Μόνο όταν παίζει μπορεί να είναι σοβαρό. Εσένα σε δυσκόλεψε το κομμάτι αυτό? Στην αρχή λίγο, αλλά γιατί, μετά... Γιατί, πού σε δυσκόλεψε? Με δυσκόλεψε στα break, στις άρσεις. Είχε πολλές άρσεις το κομμάτι. Πολλά κοψίματα, έτσι, σε απλά λόγια να το πούμε, όχι πολύ μουσικά. Αλλά τα πέτυχες όλα, Παναγιώτη. Μπράβο. Είχε μια ροή στο παίξιμο ο Παναγιώτης. Ναι, έπαιξες πάρα πολύ καλά, νεαρέ μου. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Family room. Ποιος θα τα ακούσει από εκεί? Η μαμά. Η μαμά θα τα ακούσει από σένα τώρα? Θα τα ακούσεις, μαμά, έτοιμα σου. Μαμά, μόνο αγκαλιά και φυλάκια θέλει να δώσει στα αγοράκι του. Κάτσε. Σήμερα ήταν τελειά. Οι φίλοι μας κάτω και το κλείνει μέρα, ε! Κόλατο! Η μουσική δεν τελειώνει ποτέ στο Junior Music Stars. Περισσότερες μελωδίες μετά τις διαφημίσεις. Κάθε βραδιά εδώ στο Junior Music Stars είναι μαγική. Μαγική είναι και η διασκευή που θα παρουσιάσει το επόμενο αστέρι μας. Και απόψε μας επιφυλάσσει και μια μεγάλη έκπληξη. Ο Σοκράτης! Σοκράτη, στην κατηγορία των διασκευών, που είναι και τα δύο κομμάτια τα οποία διαλέξαμε για σένα, καταλήξαμε σε ένα πολύ αγαπημένο ελληνικό τραγούδι, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί τόσο εύκολα να το παίζει το πιάνο, που είναι ένα πιο κλασικό όργανο, αλλά νομίζω ότι θα ανταπεξέλθεις περίφημα. Βασικά είναι του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, ο οποίος μας αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Το κομμάτι λέγεται «Θεός αν είναι». Έχει πολύ καλές εκτελέσεις και από τον Ταλάρα, και από την Αλεξίου και από την Πετοψάλτη. Το παίζω. Το παίζεις? Το παίζεις, ναι. Αλήθεια, από μόνος σου, σου άρεσε δηλαδή και το έχεις φτιάξει μόνος σου. Ναι. Αυτό άρα μας κάνει τη ζωή μας ακόμα πιο εύκολη. Η αλήθεια είναι ότι το συνδυάζω και με άλλα δύο τραγούδια. Το συνδυάζω με το κραουνάκι «Αυτή είναι η χαμένη» και το παλιό μου παλτό. Δεν το έχω ακούσει έτσι όπως το λες, δηλαδή δεν το έχω συνδυάσει στο κεφάλι μου. Και εγώ δεν μπορώ να το σκεφτώ. Μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσουμε, ναι, λίγο στο μάθημα. Ας το δοκιμάσουμε και θα δούμε πόσο κολλάει το ένα με το άλλο, βασικά. Ναι, ναι. Ακούγεται ωραίο, το θέμα να το δούμε και στην πράξη. Ο
Σωκράτη σήμερα μας έπαιξε ένα κομμάτι πάρα πολύ αγαπητό, πάρα πολύ γνωστό, αλλά που δεν έχει καμία σχέση με το πιάνο. Άρα η πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη φορά είναι πώς θα κάνει ένα κομμάτι που έχει μια απλή μελωδία να το μετατρέψει σε ένα σολιστικό κομμάτι για έναν βιρτουόζο πιανίστα. Κάπως πρέπει να δείξουμε ότι είσαι ο Σωκράτης που έχεις παίξει Τσαϊκόφσκι, έχεις παίξει τους Πειρατές της Καραϊβικής με αυτόν τον εκπληκτικό τρόπο και ότι ναι, παίρνεις ένα άλλο είδος μουσικής, αλλά και αυτό είναι πολύ δύσκολο για κάποιον απλό να κάτσει και το παίξει. Με το medley τι κάνουμε? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το παίξουμε λίγο και με το medley. Να το ακούσουμε. Πώς το έχεις εσύ στο μυαλό σου και να αποφασίσουμε. Όπου υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει και εξέλιξη. Έτσι λοιπόν προβληματιζόμαστε περισσότερο για το πού πρέπει να καταλήξουμε και το τι θα είναι πιο καλό για εκείνον. Στο νεαρό της ηλικίας του είναι ακόμη άπειρος, μπορεί να είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά πρέπει να δούμε πού θα αποδώσει καλύτερα τελικά. Θα είναι το medley, θα είναι η ορχήστρα, θα είναι με φωνή. Τις νύχτες μπαίνει στα όνειρά μου. Όταν ο Σωκράτης συνόδευσε το Γιάννη στο πιάνο, το αποτέλεσμα ήταν μαγικό. Πώς είναι να συνοδεύεις? Το είπες πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ. Το είπες πάρα πολύ. Πιο πολύ έχω μπροστά από τον Σωκράτη. Εύχομαι κάποια στιγμή να μπει και ο Γιάννης μέσα να τραγουδήσει, αφού πρώτα δείξουμε τις ικανότητες του Σωκράτη στο πιάνο. Πάντως, ό,τι και να γίνει, ο πήγης θα μείνει εκεί ψηλά. Αν είναι. Είναι Θεός και σε έχει πρικίσει με μεγάλο ταλέντο από εδώ. Μεγάλο ταλέντο. Μπράβο σου, καλέ μου. Καλή. Και τι τυχερός που ήσουν που έπαιξες μαζί με τον Γιάννη. Πολύ μεγάλη τιμή μου.
Δική μου ήταν η τιμή. Δική μου η τιμή που σας συνόδευσα. Δική μας ήταν η τιμή που σας ακούσαμε, παιδιά. Είστε καλά. Έλα να ακούσουμε και τι λες, λοιπόν, όχι μόνο σαν ερμηνευτής, αλλά σαν δάσκαλος στο Σοκράτη. Καταρχήν, να είστε επικείς μαζί μου. Ο Σοκράτης είναι πάρα πολύ καλός. Μαθαίνουμε τώρα και πώς να συνοδεύει μια φωνή. Το κάναμε και στην πρόβα. Νομίζω ότι είσαι εξαιρετικός, είσαι απίστευτο ταλέντο. Νομίζω ότι έπαιξε ένα διαφορετικό κομμάτι με βάση αυτά που έχεις παίξει τα κλασικά μέχρι τώρα. Σου ταιριάζει απόλυτα. Το οποίο το έκανε κλασικό με τον τρόπο του. Βεβαίως, έχει παίξει ένα πολύ ωραίο μέρος ο Σοκράτης στην αρχή. Νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Αυτό λέει ο Γιάννης. Λοιπόν. Ευγενία. Κοίτα, ο Σοκράτης αδιαφυσβήτητα είναι πολύ μεγάλο ταλέντο στο πιάνο και τον έχουμε ακούσει να παίζει κομμάτια κλασικά και τεράστιας δυσκολίας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι δεν ήταν δύσκολο, δεν ήταν κάτι δύσκολο για τον Σοκράτη, ήταν κάτι πολύ εύκολο. Τεχνικά εννοείς δεν ήταν δύσκολο. Τεχνικά όχι, δεν ήταν δύσκολο. Είχε μεγάλη δυσκολία. Εντάξει, το συνέστημα το έβγαλε ο Γιάννης. Το έβγαλε και ο πιανίστας που συνόδευε. Συνδυασμός ήταν. Περίμενε. Στο σολιστικό του μέρος, στην αρχή, στην εισαγωγή του, αυτό το ταξίμι που έπαιξε και που έβγαλε και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο και πολύ μελωδικό και τέριαξε. Και δεν, είναι πρωτότυπο, έχει γραφτεί για αυτό το κομμάτι. Δεν ήταν του κομματιού. Ήταν κάτι το οποίο το έφτιαξε ο Σοκράτης και μας το έπαιξε. Αυτό ναι, ήταν ένα σημείο όπου είδα συνέστημα, είδα κάτι διαφορετικό. Εκεί λίγο με τράβηξε. Τώρα, το υπόλοιπο κομμάτι, που είναι ένα υπέροχο τραγούδι, είναι ένα υπέροχο τραγούδι και ο Σοκράτης το έπαιξε πάρα πολύ ωραία και ο Γιάννης το τραγούδισε πάρα πολύ ωραία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Σοκράτης είναι για πιο δύσκολα πράγματα. Καλά, δεν χρειάζεται να είσαι τόσο αυστηρή πρωτοχρονιάτικα. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Έτσι, τα δύο χρόνια δεν έχει μπει ακόμα. Ξέρεις κάτι, Γιώργο. Πιστεύω πάρα πολύ στο Σοκράτη και δεν θέλω να βλέπω κανένα παιδί, όχι μόνο το Σοκράτη, δεν θέλω κανένα παιδί να βλέπω όταν έχει ικανότητες για το 100 να επιλέγει το 50. Πιστεύω πως δεν είναι όλα τα κομμάτια. Πώς να το πω, δηλαδή. Για να δείχνουμε δεξιοτεχνία. Ναι. Μπορεί να το πει μόνο του, Γιώργο. Ναι. Πάμε. Μα σαν πιανίστας, το βοηθάω και μόνο να μιλήσει το παιδί. Να μην το κάνω αυτό. Φυσικά υπάρχουν φορές και κομμάτια που χρειάζονται τεχνική, αλλά και αυτά δεν τα αφήνουμε. Είναι και αυτά μέρος της μουσικής. Μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εντάξει. Κοίτα. Ξέρεις ότι έχω αντίλογο, αλλά πρωτοχρονιάτικα που είναι και ο Γιώργος, ας το να περάσει και έτσι. Λοιπόν. Εγώ σαν τραγουδίστρια να συνεχίσω, γιατί διαφωνώ σε αυτό το σημείο με την Ευγενία. Καταλαβαίνω, την καταλαβαίνω απόλυτα. Και μας έχει αποδείξει ο Σοκράτης μέχρι σήμερα πόσο καλός είναι, πόσο ταλέντο έχει. Αλλά πραγματικά αυτό που έκανε σήμερα θεωρώ ότι έχει δυσκολία. Δεν είναι εύκολο να συνοδεύεις έναν τραγουδιστή και να πιάνεις τον παλμό του, να πιάνεις το συναίσθημά του και να είσαι εκεί στα πιάνο του, στα φόρτε του. Ο Σοκράτης το έκανε αυτό. Στην εισαγωγή του σήμερα έδειξε σε έναν βαθμό τι μπορεί να κάνει και από εκεί και πέρα έπαιξε το ρόλο του πιανίστα. Ακολούθησε το Γιάννη. Ναι, του συνοδευτικού πιανίστα, όχι του σολίστ πιανίστα. Ο πιανίστης ναι. Κάνει και αυτή τη δουλειά όμως. Ναι, ναι, πόσες φορές έχω συνοδεύσει εγώ κόσμο, το ξέρει. Και ξέρει. Και σαν τραγουδίστρια εγώ. Πόσες φορές ψάχνω έναν πιανίστα να παίζει σωστά δίπλα μου. Πραγματικά δεν είναι εύκολο και ο Γιάννης μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι πρωτόγνωρο για τον Σοκράτη αυτό που έκανε. Είναι κάτι καινούργιο, δεν το ξέρει. Συνήθως είναι μοναχικός ο ρόλος του. Και θεωρώ ότι ήταν άρτιος αυτό που έκανε και νομίζω τα κατάφερες πάρα πολύ καλά. Μα ήταν και θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή χημεία. Απλά εγώ αυτό που υποστηρίζω είναι ότι θα μπορούσε να έχει διαλέξει κάτι λίγο πιο δύσκολο. Θα κάτι ακούσουμε που να τον και πιο προκαλέσει. Δύσκολο. Θα ακούσουμε. Θα κύριε, ακούσουμε. Κύριε, εντάξει λοιπόν. Νίκος. Αυτό που ακούσαμε ήταν άψογο. Κατά γενική ομολογία νομίζω ότι όλοι είμαστε απόλυτα σύμφωνοι ότι ήταν άψογος. Ο Κράτης όντως είναι θεός. Και το κάνω λογοπαίγνιο σε σχέση με το τραγούδι. Ο Γιάννης ήταν λίγο, θέλει λίγη δουλίτσα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και να πω και κάτι ακόμα, χαριτολογώντας ότι πολλές φορές ο συνοδός είναι πολύ, πολύ, πολύ και απαραίτητος, αλλά και έχει πολύ σπουδαίο ρόλο. Δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιες φορές που φοράτε τα κούνια και πρέπει να στηριχτείτε από κάπου, μην πέσετε. Αν δεν υπάρχει ο συνοδός, θα πέσετε. Πού τα βρίσκεις και τα λες. Σήμερα ζωγραφίζει ο Βουρλιώτης, λοιπόν.
Ξέρεις τι λέει η κυρία Μανολίδου. Σε θέλω λέει πρωταγωνιστή, όχι συνοδό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Σολίς. Αυτό. Να είσαι καλά, αγόρι μου καλό. Πας πίσω στο family room, στον παπά. Να είσαι καλά, μπράβο σου. Αγάπη μου, καλώς ήρθες. Τι έγινε. Τι κάναμε. Άξιος. Άξιος και στα ελληνικά που αρέσουν στο Μπομπάι. Έχει μόνο κινηματογράφους και τέτοια. Σοκράτη μου, πόσο ακούστηκαν τα σχόλια των δασκάλων, γιατί τους δίχασες λίγο. Είχαν όλοι δίκιο. Είχε και η κυρία Μανολίδου είχε δίκιο. Απλά σκέφτηκα ότι για μια φορά δεν χρειάζεται να δείξω σχέδια τεχνική, να είναι κάτι πιο απλό. Που κι αυτό έχει τεχνική, αλλά όχι όπως την ξέρει ο κόσμος ότι είναι. Έχει απαιτήσεις το απλό και εμείς συμφωνούμε. Και μας άρεσες πάρα πολύ. Απλά τους έχεις κακομάθει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έδειξε συνέστημα το κομμάτι. Είχε συνέστημα μέσα. Κάποιες φορές οι κατηγορίες μπλέκονται πολύ όμορφα η μια μέσα στην άλλη. Έτσι το επόμενο τραγούδι γράφτηκε με αφορμή την ιστορία ενός άτυχου σερίφη και έχει διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες. Απόψε θα μας το τραγουδήσει η Χριστίνα! Χριστίνα! Παρούσα. Έχεις ακούσει ποτέ για τον Bob Dylan? Ναι. Έχεις ακούσει τραγούδια του, έχεις τραγουδήσει τραγούδια του? Έχω ακουστά μόνο ένα. Ποιο? Το Knocking on Heaven's Door. Έχεις μπει μέσα στο μυαλό μου, ή μάλλον εγώ μπήκα στο μυαλό σου, γιατί αυτό είναι το τραγούδι που έχω να σου προτείνω για σήμερα. Είναι υπέροχο τραγούδι και πιστεύω, Χριστίνα, θα μας το πεις κι εσύ εξίσου υπέροχα. Και δεν ξέρω, έχω να προτείνω και κάτι, γιατί έχει πολλά φωνητικά το κομμάτι αυτό, δηλαδή ή μπορούμε να το διασκευάσουμε και να προσθέσουμε φωνητικά στο κομμάτι αυτό. Και αν μας το επιτρέψει ο κύριος Θεοφάνος, ίσως να βοηθήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας και να τραγουδήσουμε όλοι παρέα. Και το δικό μου τραγούδι είναι από ξένους καλλιτέχνες, ναι, από τους Nickelback. Έχει διασκευάσει αυτό το τραγούδι Άλκης της πριν κάποια χρόνια με τίτλο «Όλα αυτά που φοβάμαι». Σαν κέρι που λιώνει, η αγάπη και η κέλη τρώνει. Μ' αρέσουν πολύ και τα δύο τραγούδια, είναι εξαιρετικά, αλλά θα πάω με την Ευρυδίκη, με το Knocking on Heaven's Door. Ωραία, εντάξει. Πάμε για παράδεισο λοιπόν. Οι πρόβες μου πήγαν φανταστικά. Το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Να ξεκινήσεις το κουπλέ έτσι όπως μας το ξεκίνησες τώρα, λίγο πιο απλά, λιτά, με λίγο γρεζάκι στις λεξούλες που έβαζες και να αρχίσεις να ανεβαίνεις. Η Χριστίνα αυτή τη βδομάδα είναι στο στοιχείο της. Έχει τρελαθεί με το κομμάτι αυτό. Έχει πολύ ωραία φωνή, πολύ δύναμη, εσωτερική δύναμη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πιστέψει λίγο περισσότερο η ίδια στον εαυτό της. Εδώ λοιπόν με τη Χριστίνα έχουμε την έκπληξη της ημέρας. Ανακάλυψε ένα νέο ρεπερτόριο το οποίο της ταιριάζει εξαιρετικά. Νιώθω ότι έχουμε βρει το ρεπερτόριο της Χριστίνας εδώ, έτσι. Ναι. Κρύβεις μια ροκ τραγουδίστρια μέσα. Είσαι Τζάντζόμπλιν, α πούμε. Έτσι. Να δίνει μεγαλύτερη σημασία στους στίχους, να τους μιλάει λίγο περισσότερο στην αρχή και να υπάρχει ένα σταδιακό ανέβασμα και να καταλήγει με μια κορώνα. Όσο πιο πολλά αστέρια, τόσο πιο κοντά στη νίκη. Γι' αυτό να προσέχετε. I'm a queen, my dog's in the ground.
Εγώ νομίζω πραγματικά ότι χτυπήσαμε την πόρτα του Παραδείσου και πέσατε όλοι από εκεί μέσα. Είσαστε αγγελάκια, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε με εσάς. Τι είναι αυτό, τι ωραία ομάδα που είστε, που στηρίζετε την Χριστίνα. Μπράβο σας. Για να σας δω να καθίσετε εκεί πάνω για να μιλήσουμε με τη Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο τους, όλους. Αγάπη μου καλή, τι έγινε. Ωραία ήτανε. Ωραία να σε στηρίζουν οι φίλοι σου, δεν είναι. Ε, βέβαια. Καλέ, τι ήταν αυτό. Καλέ, τι ήταν αυτό. Ρε, Χριστίνα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί βλέπω ένα τόσο όμορφο, άρτιο παιδί, σωστό, ισορροπημένο, και ξαφνικά ξεκινάει να τραγουδάει και νομίζω ότι βγαίνει από μέσα της ένας επαγγελματίας τραγουδιστής, έτοιμος να ανεβεί στη σκηνή να κάνει live, χωρίς κανένα λάθος. Δεν έχω τίποτα να πω, καμία διόρθωση, και έψαχνα να βρω κάτι. Τι όμορφα λόγια είναι αυτά που λες. Δεν έχω τίποτα και πρέπει να πω ότι είναι γνήσια μαθήτρια της Ευρυδίκη. Ήταν σαν να έλεγα την Ευρυδίκη σε μικρό. Κάπως έτσι πρέπει να είσαι και σε μικρή. Δηλαδή, τι να πω, μπράβο σας, μπράβο. Σου έδωσε την πάσα εκεί η Ευγενία για να ακούσω πώς νιώθεις εσύ. Εγώ πολύ θα ήθελα να ήμουν έτσι μικρή. Έχω να πω ότι τα σημερινά παιδιά μας ξεπερνάνε. Σε ταλέντο, δεν ξέρω. Χριστίνα μου, όσο σε έβλεπα, περνούσαν πάρα πολλές σκέψεις από το μυαλό μου και δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ. Για το πόσο όμορφα τραγούδησες, πόσο συναισθηματικά, πόσο μπήκες μέσα στο τραγούδι και από ένα σημείο και μετά το απογείωσες, ειδικά με τα ρεφρέντα ψηλά σου. Αυτό δείχνει ότι έχεις πάρα πολύ πάθος και πολύ αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι. Θέλω να πιστέψεις ακόμα περισσότερο στον εαυτό σου. Βλέπεις πόσο καλά λόγια σου λένε όλοι. Το έχεις. Μα πιστεύεις τον εαυτό σου. Ναι, εγώ θέλω κι άλλο, γιατί λέμε πολλά πράγματα και στα μαθήματα και στις πρόβες μας. Και πραγματικά ήσουνα απίστευτη, εξαιρετική. Απίστευτη και εξαιρετική. Χριστίνα μου, μπράβο. Ο άλλος δάσκαλος του εκεί δίπλα. Νίκο μου, τι λες για τη μαθήτριά σου. Αυτό που κάνει η Χριστίνα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο λόγος είναι γιατί τα σημεία αναφοράς που έχουμε και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από πολύ μεγάλους ερμηνευτές. Ναι, και σωστά. Καλώς ή κακώς μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρισης με τα αυθεντικά τραγούδια. Η Χριστίνα σήμερα ήταν απολαυστική. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια και να σου πω ότι είσαι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Καλή επιτυχία σε όλα, στα πάντα, σε ό,τι κάνει. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι αυτό που κάνουν όχι μόνο η Χριστίνα, αλλά όλα τα παιδιά εδώ, δεν συγκρίνεται με αυτό που κάνουν οι μεγάλοι. Φυσικά. Γιάννη μου, πώς σου φάνηκε η Χριστίνα? Η Χριστίνα ήταν απίστευτα καλή. Νομίζω ότι αν και μπορεί να πει τα πάντα, της ταιριάζει αυτό το είδος, είναι ροκού. Τονικά ήταν αψεγάδιαστη. Νομίζω ότι το κομμάτι το έκανε δικό της. Συγχαρητήρια. Μπράβο, Χριστίνα, μπράβο. Χαρούμενη με αυτά που σου είπαν. Έτοιμη για πιο δύσκολα πράγματα την επόμενη φορά. Έτσι. Την τυρόπιτα που μου έταξε στην έκανα. Πάλι. Γιώργο. Η γιαγιά σου είναι εδώ. Θέλω την τυρόπιτα από τη γιαγιά μέχρι το βράδυ, σε παρακαλώ. Κάτσε να ζυμώνει η γιαγιά τώρα. Καλό! Μπράβο. Thank you, thank you, thank you. Εσένα που μας έβαλες να ακούσουμε αυτά. Θέλω κι εγώ αγκαλιά. Θέλω κι εγώ αγκαλιά. Και να σου πω συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Το τραγούδι ξέρεις τι λέει. Ότι χτυπάς την πόρτα. Του Παραδείσου. Και εμείς τη χτυπήσαμε και μας άνοιξες, το ξέρεις. Πόσο όμορφες ιστορίες μαθαίνουμε σήμερα. Και θα σας πω εντάχει άλλη μία. Ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο σπουδαίος Μάρκος Βαμβακάρης, έγραψε ένα υπέροχο τραγούδι για μια κοπέλα που δεν γνώρισε ποτέ. Αλλά την είδε μόνο μία φορά στη Σύρο. Σήμερα θα ακούσουμε μία διασκευή της Φράγκο Συριανής από τον Νίκο. Εν αντιθέσει με όλους τους υπόλοιπους, εγώ για τον Νίκο σήμερα θέλω να διαλέξω ένα κομμάτι που να είναι κλασικό κομμάτι επάνω στο μπουζούκι. Κι εγώ. Μουσική που να είναι γραμμένη για το όργανο αυτό, με μία τρομερή ιστορία από έναν εκπληκτικό συνθέτη και δεξιοτέχνη του είδους, από τον Μάρκο Βαμβακάρη. Ένα τραγούδι ανεπανάληπτο, το οποίο παίχτηκε πάρα πολύ και αγαπήθηκε, παίζεται και θα παίζεται. Μιλάω για τη Φραγκοσυριανή. Η
για που δώσει μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά. Εγώ πάλι έχω διαλέξει ένα παρόμοια γνωστό κομμάτι στο κοινό και αυτό κλασικό έχει γραφτεί 10 χρόνια μετά από το κομμάτι του Βαμβακάρη. Είναι του Τιτσάνη. Είναι η Συνεφιασμένη Κυριακή. Καλό να τα δούμε και τα δύο. Να δούμε αν μπορεί να σε επηρεάσει ένα από τα δύο πιο πολύ. Ναι. Και να διαλέξεις εσύ. Συνεφιασμένη Κυριακή. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Φράγκο Συριανή για σένα. Νομίζω ότι θα το αποδώσει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι σου ταιριάζει. Και τα δύο είναι φοβερά κομμάτια. Βέβαια, έτσι Συνεφιασμένη Κυριακή είναι λίγο αγαπημένο προσωπικό έτσι, τραγούδι. Θα διαλέξω όμως τη Φράγκο Συριανή που είναι έτσι λίγο πιο πολύ μοντέρνο, ωραία επιλογή πιο... έκανες. Μπράβο! Αλλά θα παίξουμε και τη Συνεφιασμένη Κυριακή. Κι εγώ το θέλω αυτό. Καλή επιτυχία. Μπουζούκι στη ρέγγε είναι άλλο πράγμα, ανάποδο. Είναι εκτός φιλοσοφίας του οργάνου. Το θέμα είναι να προσαρμόσουμε τώρα τη μελωδία στο ρυθμό. Η ρέγγε είναι μια μουσική που γενικά δεν πολύ ακούω. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκος με το μπουζούκι του έχει κάνει να μου αρέσει ακόμα και η ρέγγε. Άρα, δάσκαλε, πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά και πρόκληση γιατί είναι ρέγγε. Το κομμάτι μας είναι ρέγγε. Είναι αυτή η διασκευή. Ρυθμικά, δηλαδή. Ναι. Το έχουν κάνει λογομόντο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και προσπαθούμε τώρα να βάλουμε το μπουζούκι μέσα σε αυτό το ρυθμό, να το φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται. Στα μέτρα μας. Του πάει πολύ, είναι μια διαφορετική εκτέλεση και αυτό σίγουρα τον δυσκολεύει, αλλά νομίζω ότι θα τα πάει πολύ καλά. Η Φράγκο Συριανή, όπως την πήραν Λοκομόντο, είναι ακριβώς όπως πήραν το κομμάτι, του βάλανε πάνω τον ράγκι ρυθμό και βάλανε μερικές νοτούλες. Αυτές τις μερικές νοτούλες θέλω να προσέξω λίγο. Ο Νίκος θα ξεπεράσει τον εαυτό του, πιστεύω, και θα τα καταφέρει γιατί έχει προκλήσεις. Ό,τι ρεπερτόριο μέχρι στιγμής δουλεύουμε είναι αρκετά δύσκολο και αρκετά ψηλά. Είναι καιρός λοιπόν να τον δούμε ίσως και με Ράστα. Το θέμα είναι να μην με κυνηγάνε οι γονείς του. Εγώ το είπα βέβαια και στην πρόβα. Είναι μια καλή ιδέα πάντως. Πάει ποτέ στη Σύρο? Έχεις πάει στη Σύρο? Έχει ωραία λουκούμια θα το πει. Όχι, ποτέ. Να πας, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ πήγα μια φορά ένα Πάσχα και κάθονται όλοι οι φοιτητές, μικροί ή μεγάλοι, στους δρόμους και παίζουν ρεμπέτικα.
Ρεπέτικα τέτοια τραγούδια απίστευτα για τον Μάρκο Βαβακάρη, βεβαίως. Πάρα πολύ όμορφα. Εμείς έχουμε παράδοση στην Ελλάδα με τις ωραίες γυναίκες, γράφουμε τραγούδια. Εδώ ο Όμηρος έγραψε ολόκληρο έπος για την ωραία Ελένη. Σωστά. Από τότε είχαμε ξεκινήσει. Η Σύρο ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ έκανα την πρώτη μου συναυλία στη Σύρο. Έχει ένα υπέροχο θέατρο, θέατρο Απόλλων εκεί. Καταπληκτικός χώρος. Εγώ βλέπω πολύ σύντομα τον Νίκο με μια ωραία μεγάλη ορχήστρα να παίζει σε ένα τέτοιο θέατρο. Τι ωραίο που είναι αυτό! Έτσι! Έτσι. Ο Νίκο σήμερα απέδειξε ότι είναι ένα έτοιμο σολίστ. Παρά τα πολύ λίγα χρόνια που παίζει το μπουζούκι του, μπορεί πολύ άνετα να παίξει μπροστά σε μια ορχήστρα και η ορχήστρα να τον συνοδεύει. Είναι ένα παιδί με αστήρευτο ταλέντο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το παίξιμό του. Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει το κάθε ένα κομμάτι με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Ο τρόπος που έπαιξε τη Φραγκοσυριανή τώρα είναι τελείως διαφορετικός από τον τρόπο που το είχε γράψει ο Βαμβακάρης από την αρχή. Παρόλα αυτά, το έκανε δικό του, το αγκάλι. Έλιασε το κομμάτι και το κομμάτι του το ανταπέδωσε. Συγχαρητήρια, Νίκο. Πολύ όμορφο να το ακούσω αυτό από τη δασκάλα σου. Ο Γιάννης. Ο Νίκος έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ξεσήκωσε όλο το κοινό εδώ πέρα και εμάς τους ίδιους. Καθαρό παίξιμο, στα κάτω παίξιμο. Πάρα πολύ ωραίο το σόλο που έπαιξες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο από ότι το original. Η διασκευή δηλαδή των λοκομόντων είναι λίγο διαφορετική αρκετά και έχει κάποιες φράσεις διαφορετικές. Νομίζω ότι ήσουν φοβερός. Πάρα πολύ καλός. Η απέναντι ομάδα τι λέει, Ευρυδίκη. Νίκο, μου άρεσες πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό το κομμάτι είναι και δικό μου αγαπημένο. Το ξέρω από τότε που ήμουν και εγώ μικρή, σκέψου εσύ δηλαδή. Ο ήχος σου αυθεντικός, τόσο πιστός στη μελωδία του κομματιού, όσο προχωρούσε το κομμάτι, λέω τι άλλο θα κάνει τώρα, δηλαδή πώς θα μας δείξει τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει. Και έρχεται το σόλο και μας παίρνεις μαζί σου και μας κερδίζεις και μας ταξιδεύεις. Φοβερό σόλο. Μπράβο, Νίκο. Και όπως λέει ο στίχος, λες και μάγια μας έχεις κάνει, φίλε, και είμαστε μόνο όλοι. Μόνο μάγια μπορεί να κάνει. Είμαστε όλοι. Με το παίξιμο του. Μόνο μάγια. Θέλω να πω για κάτι ακόμα. Θέλω να πω για κάτι ακόμα, συγγνώμη. Θέλω να πω συγχαρητήρια στο δάσκαλό σου. Ο δάσκαλός σου είναι φοβερός. Νομίζω ότι σε βοήθησε πάρα πολύ. Το είδα και στις πρόβες. Και θέλω να του δώσω συγχαρητήρια, γιατί μου φάνηκε εξαιρετικός άνθρωπος και καλλιτέχνης. Ο Σταύρος εκεί πάνω που παίζει μπαγλαμά μαζί σου, τι είπε. Ξέρεις τι μου είπε. Παίζεις, λέει, στραγαλάτα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Την έχεις ξανακούσει αυτή την έκφραση. Κάθε φορά που το έχω ακούσει, όσες φορές το έχω ακούσει, τέλος ναι, πάντων, ναι. Νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο κομπλιμέντο που μπορείς να κάνεις από τη. Ωραίο κομπλιμέντο. Στραγαλάτα. Δηλαδή, ωραίες, στρογγυλές, καθαρές νότες. Αυτός είναι ο Νίκος. Μπράβο, Νίκο. Μπράβο, αγόρι μου καλό. Πήγαινε στο family τώρα. Εκεί είναι η δική σου. Μύρισε Ελλάδα, μύρισε Ελλάδα. Έχεις κραγιόν εδώ, τα πολλά φιλιά, τη χερούλη μου. Πώς ένιωσες πάνω στη σκηνή, για πες μας. Ήτανε φανταστικά. Φανταστικά νιώσαμε κι εμείς που σε ακούγαμε. Είναι όνειρό σου να γίνεις σολίστ, έτσι, με μια μεγάλη ορχήστρα και να είσαι μπροστά να παίζεις μπουζούκι. Έρχεται από την Κύπρο και γι' αυτό επέλεξε να μας πει ένα παραδοσιακό, ακριτικό τραγούδι με μεγάλη ιστορία. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα για την Άντρεα. Άντρεα, εσύ μας δυσκόλεψες πολύ αυτή τη φορά. Γιατί παρόλο που καθίσαμε με τον Γιάννη πολλή ώρα και προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι που να ταιριάζει στις δύο κατηγορίες, ή στην κατηγορία των διασκευών ή στην κατηγορία με τις προσωπικές ιστορίες, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάτι που να σου ταιριάζει και να μπορείς και εσύ να το αποδώσεις όπως θα πρέπει. Άρα σκεφτήκαμε ότι για αυτή τη φορά θα ήταν ίσως σκόπιμο να αφήσουμε εσένα να μας προτείνεις ναι, κάτι. Εάν ξέρεις κάποιο κομμάτι το οποίο είτε να έχει διασκευαστεί πολλές φορές και να είναι γνωστό, είτε να έχει μια δική του προσωπική ιστορία. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Ναι. Θέλεις να έρθεις εδώ να μας έλα, το πεις? Έλα, κάτσε από εδώ. Για έλα, Άντρεα. Έλα, κάτσε εδώ. Θα ήθελα να σας προτείνω ένα τραγούδι που έχει μια αληθινή ιστορία. Είναι όμορφο και το λένε 4 και 4. Είναι κυπριακό? Ναι. Νομίζω το ξέρω. Το έχω ακούσει από την Ευρυδίκη πρώτη φορά. Άρα θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα έχεις και άνθρωπο που το έχει ήδη τραγουδήσει μπροστά για να σου πει και εκείνη τη γνώμη της. Ωραία, πάμε με αυτό. Καλή επιτυχία. 4 και 4
δικά μου σύνοχτο. Διάλεξα το τραγούδι 4-4, είναι κυπριακό και έχει και μια ιστορία και είναι και από το μέρη μου. Α, δεν το πω εγώ, ποιος θα το πει. 4 παλικάρκα πασίν στον πόλεμο. Το αποδίδει σαν να το γνωρίζει χρόνια, ενώ είναι τόσο μικρό παιδί. Η φωνή της ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το στυλ των τραγουδιών. Βλέποντας την Άντρεα, νομίζεις ότι βλέπεις μία επαγγελματία τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών σε μικρογραφία. Κάτε με, αδέρκια μου, γιατί είδα το νερό. Είναι ζωηρή και πρέπει έτσι να την κυνηγάω στους διαδρόμους λίγο για να έρχεται στο μάθημα και να ξεκουράζει τη φωνή της. Γιατί το γιόνι στο... Χρειάζεται να μας ακούει, χρειάζεται να προσέχει και πιστεύω ότι θα το φέρει εις πέρας. 100% νομίζω. Υπόσχομαι πως θα δουλέψω πολύ για τα Αστέρια. Τέσσερα κάμνους είναι οχτώ. Τέσσερα παλικάρκα πασίν στον πόλεμο. Τέσσερα παλικάρκα πασίν στον πόλεμο. Γυρεύουν να βρουν απάνω στο βουνό κι γράσιν έναν λάκκο των εκατόν οργών κι περάσιν έναν λάκκο των εκατόν οργών. Ευχάρτε με, αδέρια μου, γιατί το γιόντι στο μίτσι θα τον ξαναδεί. Γιατί το γιόντι στο μίτσι θα τον ξαναδεί. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Αχ, αγάπη μου καλή. Αυτό το τραγούδι που είπες είναι κάποιες εκατοντάδες χρόνια πριν. Ε? Και αυτό θα πει παράδοση. Παίρνω μια κουβέντα που τη λέμε πάντα με την Ευγενία. Αυτό θα πει ακριβώς. Παραδίδουμε τα τραγούδια στις επόμενες γενιές. Και το είπες εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ξέρεις, Γιώργο, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας λαός χωρίς παρελθόν, ένας λαός χωρίς μέλλον. Και το παρελθόν αυτής της χώρας, που είναι πάρα πολύ παλιό και πάρα πολύ σημαντικό, είναι τόσο πολύ όμορφο να το ακούμε, να βγαίνει μέσα από τέτοιες παιδικές φωνές που άθελά τους μας εξασφαλίζουν το μέλλον μας. Τι όμορφο. Τι όμορφο είναι αυτό που είπες. Και η Κύπρος το χρειάζεται πιο πολύ από ποτέ αυτό. Έτσι. Που λες αυτή τη στιγμή. Έτσι, πιο πολύ ναι. Από ποτέ. Συγχαρητήρια, Άντρες. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Εσύ, Γιάννη, μου τι λες. Η Άντρεα σήμερα ήταν καταπληκτική. Θέλω να πω ότι
Το κομμάτι αυτό το άκουσα πρώτη φορά πριν μερικά χρόνια από την Ευρυδίκη. Δεν το γνώρισα, κάποια εποχή που δουλεύαμε μαζί. Και θέλω να πω ότι έβλεπα το δυναμισμό της, ήταν σαν να το ζούσε πραγματικά και κάθε βράδυ τη θαύμαζα. Ήθελα να το πω πάντα, μου δόθηκε τώρα η ευκαιρία και μπορώ να το πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για τα όμορφα σου λόγια. Ευχαριστώ, Γιάννη, για αυτά τα λόγια. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα από τα δικά μου αγαπημένα παραδοσιακά μας τραγούδια, από τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια που έχουμε. Πάλι κλαίει, παιδιά, πάλι. Είναι... πάλι κλαίει. Ξέρεις τι, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους παραδοσιακούς μας τραγουδιστές να το ερμηνεύουν μοναδικά, αλλά αυτή τη φορά να βλέπεις ένα 8χρονο κορίτσι που θα περίμενες ότι πολύ πιο εύκολα θα ερμήνευε ένα τραγούδι που να ταιριάζει στην ηλικία της. Παρόλα αυτά έρχεται και μας λέει ένα παραδοσιακό τραγούδι με τέτοιο στόμφο, με τέτοιο πάθος, τόνιζε την κάθε φράση, τις λέξεις εκεί που έπρεπε, έβαζε και ένα λιγμό, εκεί που δεν το περιμένεις. Άντρια μου, το ζούσες το τραγούδι. Μπράβο σου. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Νίκος. Για 2,5 λεπτά προσπαθούν να πιστέψουν τα μάτια μου αυτό που ακούν τα αυτιά μου, έτσι. Δηλαδή, σαν κοφτερή λεπίδα θα σε χαρακτήριζα εγώ τον τρόπο με τον οποίο τραγούδησες. Ένιωσα όλα σου τα λόγια, τα κατάλαβα, μπήκαν στην ψυχή μου, καθαρές νότες. Δεν έχεις καταλάβει το τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Ότι οι φίλοι σου, οι συμμαθητές σου, οι συνομήλικοι σου θα μπουν στο διαδίκτυο και θα σε ακούνε. Και αυτό το τραγούδι θα του δώσει συνέχεια, θα του δώσει συνέχεια, θα επαρκεί του χρόνου και σε 10 χρόνια και σε άλλα 100. Ένα άλλο κοριτσάκι σε μια άλλη εκπομπή θα το ξαναπεί και θα υπάρχει μέσα στους αιώνες. Ε? Με το χάρισμα το δικό σου. Έφυγες. Γεια σου, κορίτσι. Αγάπη μου. Αντρέα, γελάς. Ξέρεις πώς μας συγκίνησες. Πώς. Πάρα πολύ. Τα παιδιά μας ήταν υπέροχα και απόψε. Πάμε να δούμε τις εμφανίσεις τους για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας και αμέσως μετά περνάμε στην ψηφοφορία. Μπορεί να το έχουν πλανέψει ατρογιαλές. Το σόου ολοκληρώθηκε και έφτασε η ώρα της ψηφοφορίας. Ο Γιώργος Θεοφάνος και οι δάσκαλοί μας αποχώρησαν προβληματισμένοι για το ποιο παιδί θα ξεχωρίσουν. Για να δούμε λοιπόν τι αποφάσισαν οι εκπρόσωποι των οδείων και οι μουσικές προσωπικότητες της Ελλάδας και της Κύπρου. Ας ξεκινήσουμε το απόψινό μας ταξίδι από τη στερεά Ελλάδα και τη Λαμία. Σε ποιο μουσικό και σε ποιο τραγουδιστή δίνετε το αστέρι σας? Χρόνια πολλά
Καλή πρωτοχρονιά σε όλη την Ελλάδα. Τα αστέρια μου σήμερα θα τα δώσω στην Άντρεα που με συγκίνησε πάρα πολύ. Και το δεύτερο αστέρι μου σε ένα μουσικό στο Σπύρο. Καλή πρωτοχρονιά σε όλους. Τα χρόνια μας πολλά στην Πελοπόννησο. Σε ποια παιδιά θα δώσει το αστέρι της η Καλαμάτα? Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Η Χριστίνα έχει πάρει το ένα αστέρι και ο Σπύρος το δεύτερο. Ήταν εύκολη η απόφαση για τη Δυτική Ελλάδα και το Αγρίνιο. Χρόνια πολλά σε όλους. Θα δώσω το αστέρι μου στη Χριστίνα για σήμερα και στο Σπύρο. Την καλησπέρα μας και στην Αττική και το Δύο Φίλιππος Νάκας Αθήνας. Πώς σας φάνηκαν τα παιδιά μας? Καλησπέρα σας. Τα δύο παιδιά που θα τους έδινα το αστεράκι όπως λέμε, έχοντας ακούσει όλα και πολλές φορές πολύ προσεκτικά, είναι ο Σπύρος και η άλλη είναι η Αγγελική. Η Αγγελική απόψε με κέρδισε, γιατί χτύπησε τουλάχιστον για μένα κατευθείαν καρδιά. Είναι μόνο 10 χρονών, μην το ξεχνάμε, και αυτά που κάνει δεν τα κάνουν μεγάλοι τραγουδιστές. Αυτά που κάνει δεν είναι για 10 χρονών. Okay. Έχει γεννηθεί με ένα ιδιαίτερο ταλέντο το παιδί αυτό και αβίαστα χρησιμοποιεί μια τεχνική. Αποκλείται η χειριζάχτη και αυτή την τεχνική. Αποκλείεται. Καλή χρονιά στη Μεγαλόνησο. Κυρία Τζούλια Πέτρου Μιχαηλίδου, μας ακούτε? Θα ήθελα να δώσω το πρώτο μου αστέρι στην Αγγελική, ήσουν καταπληκτική. Και το δεύτερο αστέρι θα ήθελα να το δώσω στο Σπύρο. Ας περάσουμε στο Ιόνιο. Την καλησπέρα μας στην Κέρκυρα. Πώς είδατε απόψε τα παιδιά μας? Το αστεράκι απόψε θα το δώσω στην Άντρεα που είπε ένα υπέροχο τραγούδι και μ' άρεσε πάρα πολύ. Και στο κανονάκι μας στο Σπύρο. Και περνάμε στην όμορφη Κρήτη. Κύριε Παναγιώτη Φουρναράκη, είστε στην παρέα μας. Το Δίο των Χρωμάτων έρχεται χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους και στα παιδιά καλή πρόοδο. Το αστεράκι το ένα στο Σπύρο και στην Χριστίνα. Η Χριστίνα νομίζω ότι κρύβει μια ροκ τραγουδίστρια μέσα της. Της ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το ύφος. Την είχαμε ξανακούσει και στο άλλο κομμάτι που ήταν πάλι έτσι λίγο ροκ. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ο κορίτσι θα έρθει πάρα πολύ ψηλά. Εγώ το Χριστίνα και το έχω πολλά χρόνια στην Κύπρο και την ξέρω από πολύ μικρή. Το μόνο μου πρόβλημα με τη Χριστίνα είναι ότι θέλει να μεγαλώσει πολύ γρήγορα. Και σκέφτεται τον εαυτό τη ότι είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη. Και είναι 13 μόνο. Είναι κορίτσι. Και τα κορίτσια και μια φορά οριμάζουν πιο γρήγορα. Είναι μεγαλώνω και δεν οριμάζουν ποτέ. Για να δούμε τώρα ποια παιδιά θα ψηφίσει απόψε το Βόρειο Αιγαίο και η αγαπημένη Χίος. Κυρία Μαρία Καλαγιά, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Καλησπέρα από τη Χίο και από το Δύο Αιγαίας. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά μαγική και μουσική φυσικά. Θα επιλέξω για σήμερα τον Νίκο. Μου άρεσε πολύ η διασκευή που διάλεξε. Και την Αγγελική ήταν φανταστική στην παλάντα της σήμερα. Ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο. Καλησπέρα, Ρόδο. Καλησπέρα και από εμάς. Χρόνια πολλά σε όλους. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να δώσω τα αστέρια μου. Τελικά, μετά από πολλή σκέψη, αποφάσισα να τα δώσω στη Χριστίνα και στο Σπύρο. Επόμενη στάση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ο λόγος στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα και από εμάς στην Αλεξανδρούπολη. Όπως και να έχει, δίνω τα αστέρια μου. Με πολύ αγάπη στη Χριστίνα και στο Σπύρο. Είναι top. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Έχει τρομερή αντίληψη. Έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που παρουσιάζει και τον εαυτό του. Για ακόμα μια φορά σήμερα ήταν άψογο σε όλα. Εμένα μου άρεσε σήμερα που τον είδα σε κάτι πιο χαρούμενο, πιο γρήγορο. Ήταν βιρτουόζος σήμερα. Μας έδειξε μία πλευρά που δεν την είχαμε ξαναδεί. Μια ζεστή καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Ποια παιδιά επιλέξατε απόψε στο Δύο Φίλιππος Νάκας? Το ένα αστέρι θα ήθελα να το δώσω στο γλυκόλαλο κανονάκι του Σπύρου και το άλλο αστέρι στην ιδιαίτερη ερμηνεία της Χριστίνας. Και ένα τρίτο αστέρι, είναι αλήθεια, θέλω να δώσω στην ορχήστρα που τόσο καλά φροντίζει να υποστηρίζει τα παιδιά στις προσπάθειές τους. Χρόνια πολλά, Δυτική Μακεδονία. Δυσκολεύτηκε να ψηφίσει η Κοζάνη.
Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τα αστέρια για σήμερα τα δίνουμε στη Χριστίνα και στο Σπύρο. Επόμενος σταθμός, η Ήπειρος και τα πανέμορφα Ιωάννινα. Το πρώτο αστέρι θα πάρει για σήμερα ο Σπύρος και το δεύτερο η Χριστίνα, μια και ήταν και οι δύο πραγματικά εξαιρετικοί. Καλή χρονιά σε όλους. Με μεγάλη χαρά καλησπερίζουμε το Βόλο και όλη τη Θεσσαλία. Σε ποιο μουσικό και σε ποιο τραγουδιστή θα δώσετε το αστέρι σας, κύριε Νεκτάριε Δεμέλη? Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Το σημερινό πρωτοχρονιάτικο αστέρι το δίνω στην Αλεξάνδρα, γιατί με ενθουσίασε η ενέργειά της και η ζωντάνια της. Αλλά και στο Σπύρο, γιατί ξεχώρισε με την παρουσία του, μεταδίδοντας το μεράκι που έχει για τη μουσική και ιδιαίτερα για το κανονάκι. Είπαν πάρα πολύ δύσκολη η σημερινή ψηφοφορία. Η πιο δύσκολη. Η πιο δύσκολη. Και όσο πάει ο καιρός, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Εμένα η στιγμή αυτή που επιλέγουμε το παιδί είναι η χειρότερη μου. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να επιλέξουμε. Εγώ θα ήθελα σήμερα να ψηφίσω την Αγγελική, γιατί θεωρώ ότι αν δεν ψηφίσω την Αγγελική θα την αδικήσω κατάφορα. Θεωρώ ότι σήμερα η Αγγελική έκανε την υπέρβαση. Αγγελική ψηφίζω. Εγώ δεν θεωρώ ότι έκανε υπέρβαση η Αγγελική. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή, όπως ήταν κάθε άλλη φορά. Νομίζω ότι την υπέρβαση σήμερα την έκανε η Άνδρεα. Είπε ένα τραγούδι το οποίο ήταν τελείως ατέριαστο με την ηλικία της. Το είπε με πολύ συνέστημα. Και εγώ όταν ακούω έτσι μικρά παιδιά να τραγουδούν με αυτόν τον τρόπο, συγκινούμε πολύ. Θεωρώ ότι η Άνδρεα έκανε την υπέρβαση σήμερα. Ναι, είναι πολύ διαφορετικά τα δύο κορίτσια, αλλά αν πηγαίναμε με αυτό που θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε ένα παιδί σαν ενήλικες τώρα, μουσική όλοι, εγώ θα πρότεινα να βραβεύσουμε την Άνδρεα. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους σπουδαίους δασκάλους της μουσικής που ήταν στην παρέα μας. Εσείς στο σπίτι, μην ξεχνάτε πως το Junior Music Stars είναι καθημερινά μαζί σας και από τα social media. Facebook, Instagram και Twitter, όπου μπορείτε να έχετε συνεχή επαφή με το show, να απολαμβάνετε τις εμφανίσεις των ταλέντων μας και φυσικά να έχετε αποκλειστικό υλικό backstage. Μικροί και μεγάλοι, κάντε τώρα like στις σελίδες του Junior Music Stars που έφτιαξε η Super Social Team της White Space και πάρτε χρήσιμες συμβουλές γύρω από τη μουσική. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με τα αποτελέσματα. Ακόμα και τα αστέρια χρειάζονται ένα διάλειμμα, πίνοντας Βίκος Πορτοκαλάδα, η μόνη με φυσικό μεταλλικό νερό. Θέλει ταλέντο να είσαι τόσο φυσικός. Ακόμα και τα αστέρια χρειάζονται ένα διάλειμμα, πίνοντας Βίκος Πορτοκαλάδα, η μόνη με φυσικό μεταλλικό νερό. Θέλει ταλέντο να είσαι τόσο φυσικός. Επιστρέψαμε στο Junior Music Stars και είμαστε έτοιμοι να μάθουμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το ξέρω πως σας το λέω κάθε φορά. Αλλά και απόψε ήσασταν καταπληκτικοί. Είμαστε πολύ περήφανοι για όλους σας. Κάθε φορά κάνετε βέβαια την απόφασή μας δυσκολότερη. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε, γιατί στο τέλος μόνο δύο από εσάς θα εξασφαλίσετε τις μουσικές σας σπουδές μέχρι την ενηλικίωσή σας. Πού? Στο Οδείο Φίλιππος Νάκας, όπου λειτουργούν παιδική και νεανική ορχήστρα, ορχήστρα ενηλίκων, χοροδία κλασικής και gospel μουσικής, αλλά και πολλά σύνολα jazz ή rock μουσικής. Αντωνία, ποιο παιδί κέρδισε απόψε τα περισσότερα αστέρια από τα οδεία και τις μουσικές προσωπικότητες της Ελλάδας και της Κύπρου? Πρώτος Junior Music Star της βραδιάς είναι... ο Σπύρος! Έλα εδώ. Έλα εδώ. Για πες. Για πες μου πώς νιώθεις που είσαι ο Junior Music Star της βραδιάς. Δεν το περίμενα καθόλου. Γιατί, αφού έπαιξες καταπληκτικά. Είναι εξαιρετικό συναίσθημα. Είναι. Ναι. Μακάρι μου καλό. Τώρα περίμενε. Μπράβο. Συγχαρητήρια από όλους. Ευγενία.
Θα πεις ποιος είναι απόψε ο Junior Music Star της Επιτροπής. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η στιγμή. Το λέω και το ξαναλέω. Γιατί όσο προχωράμε στην πορεία του προγράμματος, το κάθε ένα παιδί μας βγάζει μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα. Μας βγάζει μια τελείως διαφορετική άποψη για το κάθε κομμάτι και αρχίζουμε πια να βρισκόμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Για μας όλα τα παιδιά είναι μοναδικά. Όλα. Όλα. Ανεξαιρέτως. Αλλά απόψε έπρεπε και εμείς να επιλέξουμε τον δεύτερο Junior Music Star της βραδιάς. Και αυτός είναι... Είναι η Άντρεα. Η Άντρεα. Αχ, καλώς τη βραδιά. Για πες, πώς νιώθεις, κοριτσάκι μου, που είσαι απόψε η Junior Music Star της βραδιάς? Πολύ χαρούμενη. Πού είναι ο Σπύρος, έλα εδώ. Είχε προβάδισμα απόψε τελευταία εκπομπή της χρονιάς η παράδοση και το ελληνικό και το κυπριακό τραγούδι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ευλογία για όλους εμάς που εσείς με τη λαμπάδα σας θα το περάσετε παρακάτω. Με το ταλέντο σας. Μπράβο σε όλους. Μπράβο σας. Μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους σας για την προσπάθεια. Απόψε οι δύο Junior Music Star της βραδιάς. Ξέρετε πολύ καλά τι παίρνετε ως επιβράβευση. Ακόμα ένα bonus αστέρι. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνονται τα αποτελέσματα για τις δύο ομάδες μετά από την σημερινή ψηφοφορία. Αυτά είναι τα αστέρια που μάζεψαν απόψε τα παιδιά. Έχουμε ανατροπή στο αποτέλεσμα. Η ομάδα της Ευρυδίκης και του Νίκου περνά με 6 αστέρια μπροστά. Νομίζω πως δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να αποχαιρετήσουμε τον χρόνο που φεύγει. Σας θυμίζω πως θα βρείτε το CD Christmas Junior Music Stars σε όλα τα καταστήματα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και ψηφιακά. Αγοράζοντας το CD, μπορείτε να απολαύσετε τα παιδιά μας στις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες επιτυχίες και παράλληλα βοηθάτε το έργο του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Όλοι εμείς στο Junior Music Stars ευχόμαστε η νέα χρονιά να είναι γεμάτη αγάπη, υγεία και ευτυχία. Καλή χρονιά! Και πα, Χριστέ και Παναγιά μου.
Με μαέστρο τον Γιώργο Θεοφάνους, τα αστέρια του Junior Music Stars φέρουν τα Χριστούγεννα σε κάθε σπίτι. Τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια σε ένα μοναδικό CD. Junior Music Stars Christmas by George Θεοφάνους. Αγκαλιάστε τις πιο όμορφες μελωδίες και ενισχύστε τους σκοπούς του. Όλοι μαζί μπορούμε. Ακόμα και τα αστέρια χρειάζονται ένα διάλειμμα, πίνοντας Δίκος Πορτοκαλάδα. Η μόνη με φυσικό μεταλλικό νερό. Θέλει ταλέντο να είσαι τόσο φυσικός.